τι γίνεται με τη Σεχραζάτ. Έχουμε και τον Art κοντά μας. Καλημέρα. Που έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Εγώ άρχισα να βλέπω ήδη τη νέα σειρά στο ίντερνετ. Είμαι στο τρίτο επεισόδιο. Κλάκα κάνεις. Όχι. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η σειρά. Ωραία. Η Σεχραζάτ, η Μπεκιουζάρ Κορέλ, όπως τη λένε κανονικά. Το είναι το όνομά της. Ναι, ναι, ναι. Μετά Άρα το. Μπεκιουζάτ, γεια σου. Μπεκιουζάρ Κορέλ. Έτσι τη λένε. Μπεκιουζάρ, ναι. Μετά το Χίλιες και Μία Νύχτες ανέβηκαν οι μετοχές της. Οπότε της προσέφεραν πάρα πολλά χρήματα για αυτό το νέο ρόλο, γιατί ήταν ρίσκο για αυτήν, γιατί πρέπει να μεταμορφωθεί εντελώς σε μια τραγουδίστρια β' διαλογής και β' διαλογής δηλαδή. Μαγαζιού. Τι? Τραγουδιάρα, δηλαδή. Τραγουδιάρα, ας πούμε. Ναι. Τα τραγουδάει η ίδια στο σύριαλ. Η ίδια τραγουδάει. Μπορούμε να δούμε το τρέιλερ της σειράς. Και μετά θα σας πω και τα επόμενα. Ωραία, ναι, να δούμε τη μεταμόρφωση της Σεχραζάτ σε τραγουδίστρια της πίστας. Παιδιά, έχει πάρα πολύ καλή φωνή σε Χραζάτ. Έχει πολύ ωραία φωνή. Και την βοήθησε και ο Νούρ. Ο Νούρ, ο σύζυγός της. Τραγουδάει κι αυτός. Έχει πολύ καλή φωνή και την βοήθησε να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας για τον νέο αυτό ρόλο. Είναι... Πες. Είναι μια πονεμένη γυναίκα σε αυτή τη σειρά. Έτσι. Αυτό μας το έλεγε και ο Αλέξης. Είπες ότι. Ναι, είναι... λοιπόν, υποδίεται μια λαϊκή τραγουδίστρια, όπως είπε και ο Άρτ, β' διαλογής, σε μπουζουξίδικο β' διαλογής τραγουδάει. Πονεμένη. Θυμίζει μελό, δεκαετίας 60, ελληνικό μελό δεκαετίας 60. Και είπαμε, είχε ένα παιδί, 15, έκανε στα 15 της ένα παιδί, το οποίο το έχει δώσει για υιοθεσία. Και θα τη δούμε να το αναζητά. Κάτι μου θυμίζει βέβαια εμένα όλο αυτό. Έχει. Κάτι σου θυμίζει το σου. Ναι, κάτι μου θυμίζει. Τι σου θυμίζει. Δεν ξέρω, κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία. Με λαϊκή τραγουδίστρια που στα 15 της έδωσε το παιδί της για υιοθεσία. Κάτι και το αναζητά. Κάτι όμως. Έχει και συνέχεια. Πείτε σου, για μένα δεν μου θυμίζει τίποτα. Για πείτε. Μαργαρίτες να μαδάει. Όχι, όχι. Τι Άντζελα Δημητρίου. Κορδελιάστρα. Πεταλούδες, κλωστές. Επειδή και εκείνη είχε μια δύσκολη ζωή στο ξεκίνημά της, παρόλα αυτά όμως τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και είμαι περίεργη να δούμε αν και η Σεχραζάτ που τη λένε πώς. Φαριγέ. Φαριγέ, δεν θα το μάθω ποτέ. Η Φαριγέ λοιπόν θα καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Δεν μου λέτε, αυτή έχει επιτυχία η σειρά τώρα. Σαρώνει σε τηλεθέαση. Πιο πολύ και από το Χίλιες και Μία Νύχτες. Η προηγούμενη σειρά, στο Χίλιες και Μία Νύχτες, ήταν στο κανάλι Ντέ το τουρκικό. Τώρα έγινε μεταγραφή στο αντίπαλον Δέος. Στην τουρκική τηλεόραση, στο ATV, πήρε πάρα πολλά λεφτά η Μπεκιουζάρ Κορέλ για να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Πήρε πάρα πολλά λεφτά. Και ήδη η σειρά σκίζει σε τηλεθέαση. Και τη διεκδικούν και τα ελληνικά κανάλια, βέβαια. Να πω ότι εκτός από το παιδί που έχει χάσει, έχει να δει και τον παλιό της παιδικό, εφηβικό μάλλον αγαπημένο. Και κάποια στιγμή βρίσκεται στην πίστα και τραγουδάει. Τον πατέρα του παιδιού της. Όχι, όχι. Α, είναι άλλος. Ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι ο θείος του παιδιού της. Είναι ο Γιαμάν, ο πλούσιος. Και αν δούμε το επόμενο κομμάτι, θα καταλάβεις εντελώς τη σειρά και θα μπεις μέσα με τα μούτρα που λένε. Ο Γιαμάν, ο πλούσιος. Πάμε να δούμε τον Γιαμάν, τον θείο του πρώην αγαπημένου τη Σεχραζάτ που έγινε Φαριγέ και μετά βρίσκει τον έρωτα. Γιαμάν, Γιαμάν. Α, το τσιγκάνικο είναι το τραγούδι, παιδιά. Ναι, το ξέρω, το τσιγκάνικο. Τώρα θα διασταυρωθούν τα βλέμματα. Ο Σακενάκης το έχει τραγουδίσει αυτό στην Ελλάδα, το τραγούδι. Σοβαρά. Ναι, αλήθεια. Δεν ήξερα το έχει τραγουδίσει, ενώ το Σακενάκης. Βέβαια, και στα ελληνικά και στα τσιγκάνικα το έχει πει ο Σακενάκης. Στα ελληνικά πώς ήταν. Αυτός είναι ο Γιαμάν, παιδιά. Αυτός είναι ο Γιαμάν. Α, ο Γιαμάν ο πλούσιος. Τώρα τον είδα. Να σας πω τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει, καλά η κυρία είναι μια χαρά. Απλώς μου θυμίζει παλιές ελληνικές ταινίες που επειδή ήταν μεγάλο το κόστος, βαράγανε και 5 τραγούδια μέσα, έτσι για να αρχίσει να γεμίζει. Και εδώ πέρα είναι έξυπνο αυτό, γιατί σου λέει κάθε να την βάλουμε να τραγουδάει. Αφού έχει και φωνή. Θα παίξουμε 3-4 τραγούδια, θα γεμίζουμε το ένα επεισόδιο πίσω απ' άλλο. Θα ιντριγκάρουμε και την ιστορία. Να ο πλούσιος, να ο φτωχός, να που θα πάει, να δύσκολη ζωή. Εντάξει, είναι κλασική low budget σειρά. Ναι, αλλά ότι έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία, ξέρετε τι μας λέει αυτό, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από αγάπη και ιστορίες αγάπης και
παραμύθια. Να δουν το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Έλα. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Εδώ διασταυρώνονται τα βλέμματά τους, Έλενα. Αυτή τώρα γυρνάει και κλαίει. Ναι. Γιατί συνάντησε τον παλιό αγαπημένο. Πού να ξέρει όμως ότι είναι και ο θείος του παιδιού που ψάχνει. Παιδιά, γενικά ρε. Θέμα είναι ποιος είναι ο πατέρας. Κόσμο, έτσι. Συγγνώμη, δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας. Εδώ δεν ξέρει ποιος είναι ο θείος. Ο Γιαμάν ο πλούσιος. Δηλαδή, στο προηγούμενο ρόλο έπαιζε ένα κορίτσι αρκετά αθώο. Σε αυτό το ρόλο είναι λίγο πιο ξεπεταγμένο είναι το κορίτσι. Ξεπεταγμένη, αλλά πονεμένη, μωρέ. Είναι, ξέρεις, ο πόνος της μάνας που λένε. Είναι λίγο μπερμπάντισα. Και τελείως διαφορετικό look. Εντάξει, είναι κούκλα όμως. Εδώ βλέπουμε και σε άλλη εμφάνισή της, σε άλλο επεισόδιο που θα εμφανιστεί. Ξανθιά, την πρώτη μάνα λαχρινή νομίζω. Φαίνεται πολύ μεγάλη. Εδώ είναι γάμα διαλογή στο μαγαζί του. Θα έλεγα τώρα, είναι και πρωί. Να σας πω κάτι όμως, σπάζονται δύο ιδιωτικά κανάλια για το ποιος θα πάρει τη σειρά και τι θα γίνει. Και μπήκε και τρίτος στον Αντώνη. Σοβαρά. Α, για άκου τηλεόραση. Α, για πείτε, Έλεξη. Τα ελληνικά κανάλια αυτή τη στιγμή το διεκδικούν το σύριαλ. Ναι. Γιατί είναι μια. Απόλυτα λογικό. Εκ του ασφαλού συνταγή, έτσι, που θα εξασφαλίσει τηλεθέαση, άρα και διαφημιστικά έσοδα. Και μάλιστα στελέχη των καναλιών πρόκειται να ταξιδέψουν σύντομα στην Άγκυρα προκειμένου να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα της σειράς. Μπράβο. Θα γίνει μάχη. Στην Τουρκία είναι πρώτη σε τηλεθέαση αυτή τη στιγμή. Έχουν παίξει 3-4 επεισόδια και με τη σεζόν ξεκίνησε, ξέρεις. Ναι. Ακούς το τραγούδι. Λοιπόν. Ακού. Ναι. Αυτή η νύχτα μένει. Ναι. Για κάτσε να δω πώς το λέει. Αυτή η νύχτα μένει. Νάτος, εντάξει. Εντάξει. Μια φορά. Καζατζίδης. Νόμιζα βράχνια σε είσαι χρασμένη. Η Φαριγέλε με παιδί μου. Φαριγέλε. Εσάς η Ραζά την ξέρουμε τώρα. Παιδιά σου και να παραπέμπει σε άλλη εποχή. Ο κόσμος ψοφάγει τέτοια πράγματα. Για τέτοιες ιστορίες, για τέτοια βεβαιώματα γίνεται. Έχω κάνει download. Θα σας τα μοιράσω. Και μετά μου λες. Πειρατή. Και μετά μου λες να μην ζητήσεις 35.000. Και 135 ζητήσεις. Βέβαια. Έχεις το δίκιο. Και όπου τις θα δώσουν, θα πάει. Γιατί. Άμα δεν θες. Δες εδώ πιο χαρούμενο τραγούδι λέει. Αυτά είναι, μας έχεις δείξει, έχεις να μας δείξεις και τίποτα άλλο για την Σεχραζά Παύλα Φαριγέ. Έχουμε και ένα τρίτο κομμάτι, ΝΑΤΟ, που είναι πιο χαρούμενοι όσο από Γιάμαν. Τις προηγούμενες φορές, δες, είναι πιο φουντωτό το μαλλί. Δηλαδή το χέρι του φουντώνει το μαλλί. Παιδιά, εμένα εδώ μου θυμίζει και την Άτζελα Δημήτρη τη δεκαετία του 80. Με Λευτέρη φαντάζεις το Διογέννη. Παιδιά, δεν είναι πολύ καλή όμως. Λοιπόν, και αυτή τώρα η σειρά είναι που θέλουν με 1.003 κανάλια να την πάρουν στην Ελλάδα. Τρία κανάλια και. Έτσι ακριβώς. Γιατί, Αλέξη μου, τι συμβαίνει αυτό. Είναι σίγουρο ότι κάνουν νούμερα. Και πες μου κάτι, γιατί τώρα έχουν μια τέτοια στροφή, ρε παιδί μου, προς αυτό το πράγμα, προς τα τουρκικά και τα βραζιλιάνικα. Γιατί πουλάνε τα τουρκικά. Πουλάνε. Αυτό το παραμύθι, αυτό το μελό, αυτή η ιστορία φαίνεται ότι έχει συγκινήσει τους Έλληνες τηλεθεατές. Ξαναπουλάει, μάλλον. Άβυστο η ψυχή του τηλεθεατή. Άβυστο ξαναπέφτει. Δεν σ' αρέσουν εσένα αυτά τα ρομαντικούλικα, ε. Προτιμώ. Πιο σύγχρονα. Πιο σύγχρονα. Πάντως, Έλενα, και ένα καινούριο που ξεκίνησε, το Kismet, στην ώρα του είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Αυτό είναι πρόβλημα Τατιάνα Στεφανίδου. Ναι. Όχι δικό μου. Αλλά γιατί τώρα αρχίζουμε και πιάνουμε πάρα πολλά θέματα, να πιαστούμε όμως από κάτι άλλο. Να προσθέσω κάτι τελευταίο, όπως θα διαβάσετε και στο λοιπόν, θα μπει και ο Χαλίτερ Γκένς. Ποιος είναι ο Χαλίτερ Γκένς? Ο Νουρ, που είναι άντρας της Σεχραζάδης στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτοί θα παίζουν πάντα μαζί, αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Οι πληροφορίες λένε ότι σε 2 μήνες μπαίνει με ρόλο έκπληξη στη σειρά. Αυτό όντως δηλαδή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Αλίκη Δημήτρης. Αλίκη, ακριβώς, Μπουγιουκλάκη και Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Αν νομίζω θα λέγες Κορδαλιάγκας. Και οι ταινίες δηλαδή σαν περιεχόμενο.